Σεισμός στα θεμέλια του ελληνικού ποδοσφαίρου προκάλεσε η αποκάλυψη του One Channel για την εξαγορά των εγκαταστάσεων και της ΠΑΕ Ξάνθη από τον ανιψιό του Ιβάν Σαββίδη, Ιωάννη Καλπαζίδη, γιο της αδελφής του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Σοφίας. Το κουβάρι των επίσημων και αδιαφυσβήτων εγγράφων που ξετύλησε το ρεπορτάζ του One Channel επιβεβαιώνει ότι οι δύο ΠΑΕ μπορεί να κινδυνεύσουν άμεσα με υποβιβασμό για παραβίαση αθλητικής νομοθεσίας για πολυιδιοκτησία ΠΑΕ από τον ίδιο ιδιοκτήτη. Ο πρόεδρος του Πανιωνίου Χρήστος Δάρας και ο εκπρόσωπος του Άρη Παντελής Ζουμπούλης, μιλώντας στο One Channel, τόνισαν ότι είναι σοβαρές οι κατηγορίες, οι οποίες εφόσον ευσταθούν πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Εάν υπάρχουν πραγματικά τα στοιχεία, έτσι, ο νόμος είναι νόμος. Και ο νόμος λέει ότι αυτή τη στιγμή, ό,τι έγινε και με την Κέρκυρα πριν κάποια χρόνια, έτσι, από εκεί και πέρα πρέπει να τηρηθεί και τώρα. Όπως η Κέρκυρα πριν 3-4 χρόνια από την έπεσε Β' Εθνική, έτσι, εάν αποδειχτούν εκείνοι πραγματικά αυτές οι αποδείξεις, έτσι, πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Και ο νόμος λέει υποβιβασμός. Ο νόμος είναι νόμος. Και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τηρηθεί πριν για άλλη ομάδα και να μην, για άλλη περίπτωση και να μην τηρηθεί και τώρα. Αυτό ως φήμη ορείται εδώ και αρκετούς μήνες. Από εκεί πέρα σήμερα υπάρχει ένα ρεπορτάζ από το One Channel. Υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές οι οποίες οφείλουν να το διερευνήσουν και εφόσον αποδειχθούν τα στοιχεία του ρεπορτάζ υπάρχουν και οι προβλεπόμενες κυρώσεις για να επιβληθούν. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αντέδρασε με ανακοίνωση και απειλή με αγωγές και μηνύσεις, χωρίς ωστόσο να αμφισβητεί τα στοιχεία και τα έγγραφα που παρουσίασε το ΟΑΝ και τα οποία αναφέρουν ότι τα ίδια πρόσωπα εμπλέκονται στην ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν για να τελειώνει αυτό το παραμύθι ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ΠΑΕ Ξάνθη, όπως επίσης και κανένα συγγενικό του πρόσωπο. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς μίλησε για αποκάλυψη που αλλάζει το σκηνικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν πιστεύω να υπάρχει ένας άνθρωπος να πιστεύει ότι έδωσαν 10 εκατομμύρια ο κύριος Σαββίδης για να εξαγοράσει το προπονητικό, το ξενοδοχείο που μένει η Ξάνθη πριν τα παιχνίδια και το γήπεδο. Και όλα τα άλλα έμειναν στην ΠΑΕ. Άλλωστε στην ίδια την ΠΑΕ, στο site της ΠΑΕ, αναφέρεται ότι το προπονητικό κέντρο της ανήκει. Δεν έχουν κάνει ούτε τον κόπο να ξεχωρίσουν τα πράγματα, γιατί αισθανόντουσαν, φαίνεται, με την προηγούμενη κατάσταση τόσο πανίσχυρη που κανείς δεν τους ακουμπούσε. Όμως εδώ πέρα φτάσαμε στην αλήθεια και η αλήθεια είναι μία, το ξαναλέω. Είναι μια εταιρεία η οποία λέγεται RFA, ανήκει στον κύριο Σαββίδη και αυτή η εταιρεία αγόρασε μέσω της εταιρείας της δικής της επίσης, της Vialand, ολόκληρη την Ξάνθη για να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, έτσι. Είναι η πρώτη φορά, ξαναλέω, που αποδεικνύεται ότι ένας ιδιοκτήτης έχει δύο ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο πρόεδρος της Super League και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μινάς Λισάνδρου, επεσήμανε στο One Channel ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα και είναι σε επαφή με τις ομάδες. Ενώ ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ Αστέριος Αντωνίου, σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου, απέφυγε να πάρει θέση. Δεν μπορώ να εκπροσωπήσω για κάτι που δεν γνωρίζει καθόλου, ούτε με αφορά. Δεν αφορά αυτό κάποιον από την Ομοσπονδία, ούτε δεν έχω κάποια άποψη για να σας πω κάτι. Για σοβαρό θέμα μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Λαμία, ενώ ο Γιώργος Πανός, ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ατρόμητος, επεσήμανε ότι πρέπει να επέμβει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν μπορώ να κάνω κανένα σχόλιο. Μου λες κάτι τώρα το οποίο ούτε καν έχω ενημερωθεί, ούτε το ξέρω. Τι να σου πω τώρα αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που μου λες κάποια πράγματα, ξέρεις, γνωρίζεις ότι στις ανώνυμες εταιρείες τα μετοχολόγια και τα πάντα τα ελέγχει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Υπάρχει αρχή η οποία είναι υποχρεωμένη να ελέγξει. Μάλιστα, είναι σοβαρό, αλλά δεν το γνωρίζω γιατί τυχαίνει να μην σε μια συνάντηση. Ο διευθυντής επικοινωνίας του Ολυμπιακού Νίκος Γαβαλάς θέτει το ερώτημα αν πρέπει να γίνει το Σάββατο το παιχνίδι ΠΑΟ Ξάνθη. Το λέμε ευθέως. Ότι υπό αυτές τις συνθήκες, πώς μπορεί να διεξαχθεί ο συγκεκριμένος αγώνας το Σάββατο. Να θυμίσω ότι το 2015 είχε καταθέσει προσφυγή στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ο Εργοτέλης και είχε ζητήσει τότε να επιβαστεί η Κέρκυρα, όπως και έγινε, λόγω της ύπαρξης παρένθετου προσώπου στη μετοχική της σύνθεση. Κύριε Αυγενάκη, κύριε Γραμμένε, κύριε Λισάνδρου, κύριοι συνάδελφοι, πραγματικοί ιδιοκτήτες ΠΑΕ, το ποτήρι της βρωμιάς και της υποκρισίας ξεχύλισε. Κύριε Λισάνδρου, Γενική Συνέλευση Ιδιοκτητών χθες, όχι αύριο, ώστε να γνωρίσουμε και τον πραγματικό ιδιοκτήτη της Ξάνθης, να γνωρίσουμε τον πραγματικό ιδιοκτήτη του Βόλου, γιατί ο Αχιλλέας δεν έχει καμία σχέση και τον πιστεύω ότι λέει πάντα την αλήθεια. Πλέον είναι η ώρα οι αρμόδιες αρχές, μετά τα αδιάσυστα ντοκουμέντα που αποκάλυψε το ΟΑΝ, να ερευνήσουν και να ελέγξουν σε βάθος την υπόθεση για να διαπιστώσουν τον πραγματικό ρόλο του Ιβάν Σαββίδη και αν πράγματι ο ΠΑΟΚ ασκεί κυριαρχικό έλεγχο στην Ξάνθη. Ο νόμος προβλέπει ρητά ότι σε περιπτώσεις πολυιδιοκτησίας οφείλει να αναλάβει δράση η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Οι ποινές μπορεί να φτάσουν από υποβιβασμό και τον δύο ΠΑΕ έως και αποβολή από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα, αλλά και σοβαρές ποινές με φυλάκιση έως και 5 χρόνια για τους εμπλεκόμενους.